Κύριε Πρόεδρε, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι έχει αποτύχει ως ακρογωνιαίος λίθος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και αυτό για δύο λόγους. Αρχικά, διότι συντοχρόνο οι παράμετροι που επηρεάζουν την Ένωση και τα κράτη-μέλη εξελίσσονται ραγδαία. Και κατά δεύτερον, διότι επιβάλλει την εφαρμογή μιας λανθασμένης οικονομικής πολιτικής αυτής της σφιχτής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι αντιπαραγωγικό, αν όχι ανόητο, οικονομικές πολιτικές οι οποίες οδηγούν τις αδύναμες οικονομικά χώρες σε περισσότερη ύφεση και τις αντίστοιχα ισχυρές στην επικυριαρχία των να αποτελούν και νομικά δεσμευτική πράξη. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν χρειάζεται αναθεώρηση, χρειάζεται κατάργηση. Δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες κρίσεις, όπως τη λαθρομετανάστευση, την τρομοκρατία, τον Brexit, την οικονομική ύφεση, την ανεργία, την κλιματική αλλαγή. Δεν έχει την απαραίτητη ευελιξία να προσαρμόζει σε εμφανιζόμενες απειλές, σε ακραίες καταστάσεις, αλλά και σε μελλοντικές διαφαινόμενες προκλήσεις. Βέβαια, από την άλλη, για να είναι σε θέση οι επικεφαλείς των δεσμών να αντιληφθούν τις επερχόμενες προκλήσεις, θα πρέπει αρχικά να είναι σε θέση να κρατήσουν ενωμένο το ίδιο τους στο σπίτι. Άρα, καταλήγουμε. Η Ένωση ούτε ξέρει, ούτε έχει την ικανότητα, ούτε διαθέτει τα εργαλεία να οδηγήσει στην ευμάρεια τους πολίτες της. Γιατί υπάρχει. Ευχαριστώ.